Έλα μου σαν τις καρδίες μου, φιλάνθρωπο δέσποτα και τη σύστοχο νοσία Ακύρα του Φως και του Ιδιανίε μου διάνοιξε του Φαλινού και στον ευεγγελικό σου κλιμάτο κατανόηση. Ένα σημείο και το του Μακαρίου σου τολών φόβων. Είναι τα σαρκικά σε επιθυμία σπάσει καταπατήσετε, πνευματική πολιτεία μετέλθουμε πάντα τα ψευαρέστηση τη ίδια προμήντε και πράτοντε. Περιοδισμό των ψυχών και του σωμάτων που χρηστεί ο Θεό και εσύ την δόξα αναβέβαιμε στον ανάπτυξη του πατρί και το Παναγίο και αγαθό του οποίο σου πνεύμα την ίδια η ίδια σε όλα στον Θεό. Αμήν. Καλησπέρα. Σήμερα ήθελα να αφιερώσουμε την συνάντησή μας στην νηστεία, στο αληθινό νόημα και περιεχόμενό της. Παρά το γεγονός ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τηρούν και προσπαθούν να τηρούν τις νηστείες που έχει θεσπίσει η Εκκλησία, αγνοούν οι πιο πολλοί από αυτούς τους Χριστιανούς τη σημασία, το νόημα και το περιεχόμενο της νηστείας. Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που δεν νηστεύουν, θεωρούν την νηστεία σαν παπαδική εφεύρεση ή περιττό τύπο που δεν έχει σχέση με τη ζωή του συγχρόνου, προοδευτικού, μορφωμένου, πολιτισμένου ανθρώπου. Γι' αυτό τον λόγο, και οι πρώτοι και οι δεύτεροι, είναι ανάγκη να κοιτάξουν βαθύτερα και να συνειδητοποιήσουν μερικές αλήθειες γύρω από την νηστεία, που οπωσδήποτε δεν είναι σκοπός, αλλά είναι μέσον για την τελείωση του ανθρώπου. Δεν νοείται, αδελφοί μου, χριστιανική ζωή χωρίς αγώνα, άθληση, άσκηση. Χωρίς δηλαδή την προσπάθεια που αναλαμβάνει ο πιστός, οδηγούμενος και ενισχυμένος από τη χάρη του Θεού, να απαλλαγεί από το ζυγό της αμαρτίας και την κυριαρχία των παθών και να ακολουθήσει με αυταπάρνηση το θέλημα του Θεού. Ο χριστιανός, από τη στιγμή της βάπτισής του, μπαίνει στο πνευματικό στάδιο και γίνεται αθλητής. Αυτό παρακαλεί και η Εκκλησία του Θεού για το νέο μέλος της, που διαφύλαξον αίτητον αγωνιστήν διαμήνε, διαβάζουμε στο βάπτισμα. Τον ασκητικό αυτό αγώνα ιδιαίτερα σημαντική θέση τα κατέχει και η νηστεία. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα όπλα τον αγώνα κατά των παθών. Δεν είναι επομένως η νηστεία απλώς η βίωση και η εφαρμογή μιας καλής παράδοσης, ούτε η δουλεία σε νόμου που επιβάλλεται έξωθεν, δεν είναι απλώς μια δίαιτα ή μια γυμναστική της άθλησης, θέλησης, αλλά η προσπάθεια για να απαλλαγούμε από τη δουλεία των παθών, τη συγκεκριμένη περίπτωση της γαστριμαργίας και της λεμαργίας. Ο αγώνας για να απελευθερωθούμε από την τυραννία που θέλουν να μας επιβάλλουν τα κτίσματα, επομένως είναι αγώνας για την ελευθερία του προσώπου. Γι' αυτό η Εκκλησία δίνει μεγάλη σημασία στην νηστεία, η οποία έχει πολλές διαστάσεις και στάδια. Η νηστεία είναι αρχαιότατη παράδοση και θεσμοθετήθηκε από τον ίδιο τον Θεό ήδη πριν από την πτώση. Πρώτη εντολή του Θεού προς τους πρωτόπουλους ήταν η νηστεία. Δεν θα φάτε από αυτόν τον καρπό. Γι' αυτό και η Κυριακή της Θηρινής μας θυμίζει αυτή την πρώτη εντολή και μας καλεί να μπούμε στο στάδιο της νηστείας. Την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη τονίζεται ιδιαίτερα η νηστεία, όπως και καταδικάζεται η τυποποίησή της. Ο ίδιος ο Χριστός νηστεύει 40 μέρες, δίνοντας το παράδειγμα στους μαθητές του. Έτσι από την αρχή η νηστεία μπήκε στη ζωή της Εκκλησίας και οι Άγιοι Πατέρες καθόρισαν με σοφία τις μέρες και τις περιόδους νηστείας, όπως και τον τρόπο της νηστείας. Κάθε τι το γνήσιο κινδυνεύει να γίνει κάλπικο, όπως και ένα νόμισμα. Ακόμη και ένα έργο τέχνης κινδυνεύει να παραχαραχθεί και να γίνει ψεύτικο. Ο κάτοχός τους μπορεί να ξεγελαστεί, να νομίζει ότι κατέχει ένα θησαυρό και αυτός να είναι κάλπικος, να μην έχει αντίκρισμα. Εγιά Γραφή και οι ερμηνευτές της, οι πατέρες της Εκκλησίας, καταδικάζουν την τυποποίηση της νηστείας, τη λειψή ή ψεύτικη νηστεία. Η νηστεία δεν είναι ένας ξηρός τύπος. Συνδυάζεται πάντα με τις άλλες αρετές
την εγκράτεια, την μετάνοια, την προσευχή, την φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη. Ας δούμε σύντομα μερικά από τα χαρακτηριστικά της αληθινής νηστείας. Η αληθινή νηστεία πρώτον δεν είναι σκοπός, αλλά μέσον για την κάθαρση από τα πάθη. Γι' αυτό και οι πατέρες την παρομοιάζουν με ξύφος, με μάχαιρα που κόβει τα πάθη. Δεύτερον, με την νηστεία Εκκλησία δεν δείχνει την περιφρόνησή της στις τροφές και στο ανθρώπινο σώμα, εφόσον όλα αυτά είναι δώρα του Θεού, δημιουργήματα δικά του. Αυτό που επιδιώκει είναι η απελευθέρωση από τα πάθη. Πολύ ωραία τονίζουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Εμείς ουκ εδιδάχθημεν σωματοκτόνη, αλλά παθοκτόνη. Δεν σκοτώνουμε δηλαδή το σώμα, αλλά τα πάθη. Η γαστριμαργία εξάπτει το σαρκικό φρόνημα και διεγείρει τις ορμές. Η νηστεία μαραίνει τις σαρκικές επιθυμίες, καταστέλει τις επαναστάσεις της σάρκας, φανατώνει τη φιλιδονία. Τρίτον, ο Χριστός τονίζει το κρυφό της νηστείας. Η νηστεία δεν έχει νόημα αν γίνεται με επίδειξη. Όταν νηστεύετε, λέει, να μην είστε σκυτροποί, όπως υποκριτές που παραμορφώνουν τα πρόσωπά τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας διαβεβαιώνω πως έτσι έχουν λάβει κιόλας την αμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου για να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις, και ο πατέρας που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου ανταποδώσει φανερά. Η νηστεία, τέταρτον, δεν νοείται μόνο σε αλλαγή φαγητού. Χρειάζεται να γίνει νηστεία και στην ποιότητα, αλλά και στην ποσότητα. Λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας: ούτω βραδιβαγίσε τούτο μόνο νηστεία εστί, αλλά και το βραχυφαγίσε και το μη ποικιλοφαγίσε. Η τροφή πρέπει να είναι μετρημένη και προπάντων όχι πολυδάπαινες νηστίσιμες ποικιλίες που είναι παροδία και εμπεγμός της νηστείας. Πέμπτον, σωματική νηστεία χρειάζεται να συνοδοιπορεί με την πνευματική νηστεία. Παραδείγματος χάρη, δεν έχει νόημα να απέχουμε από κάποιες τροφές και από την άλλη να επιβουλευόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Λέει ένας Άγιος ασκητής, καλύτερα να φας κρέας και να πιεις κρασί παρά να φας τις σάρκες των αδελφών σου με τους ψιθύρους και την κατάκριση. Η νηστεία ακόμη χάνει το νόημά της όταν χωριστεί από την αγάπη. Πολλοί άνθρωποι νηστεύουν με επιμέλεια, τηρούν κατά γράμμα το τυπικό της νηστείας, αλλά στην καρδιά τους φωλιάζει το μίσος για τον αδελφό του. Δεν του λένε ούτε μια καλημέρα, και αυτό συνήθως για ασήμαντες αφορμές. Αυτή η νηστεία είναι άχρηστη. Έκτον, υπάρχει και η κοινωνική διάσταση της νηστείας, κάτι που σήμερα λησμονούμε. Όπως τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες, η νηστεία θα πρέπει να συνδυάζεται με την ελεημοσύνη. Ο πιστός χρειάζεται να κόβει κάτι από τον εαυτό του και να το προσφέρει σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Είναι δηλαδή μια κίνηση αγάπης. Σήμερα αυτή τη διάσταση την ξεχνούμε και η νηστεία καταντάει πολλές φορές αλλαγή φαγητού και μάλιστα πολύ έξοδο. Έβδομο, η αληθινή νηστεία είναι έκφραση ειλικρινούς μετάνοια. Χωρίς τη μετάνοια η νηστεία είναι η ανάπη. Όχι μόνο δεν μας ωφελεί, αλλά μπορεί να μας παραπλανήσει και να μας δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της πνευματικής αυτάρκειας. Μας το υπογραμμίζει τόσο καθαρά ο Θεός το στόμα του προφήτη Ισαΐα. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο φλογερός προφήτης εξ ονόματος Θεού είναι πολύ σκληρή αλλά και αφυπνιστική. Λέει Θεός: απαιτούν από μένα δίκαιη κρίση, θέλουν να με πλησιάσουν. Λένε όμως: για ποιο λόγο να κάνουμε νηστεία αφού εσύ δεν το βλέπεις, και γιατί να ταλαιπωρούμαστε αφού εσύ σε αυτό δεν δίνεις προσοχή? Και ο Κύριος απαντάει: εσείς τη μέρα που νηστεύετε παλεύετε για τα συμφέροντά σας και βασανίζετε όλους αυτούς που σας δουλεύουν. Νηστεύετε και ταυτόχρονα μαλώνετε και φιλονικείτε. Χτυπάτε ο ένας τον άλλον με γροθιές. Με αυτόν τον τρόπο που νηστεύετε δεν πρόκειται να εισακουστεί η προσευχή σας. Η νηστεία όπως εγώ τη θέλω δεν είναι να κακουχίστε για μία μέρα και το κεφάλι κάτω να το σκύβετε, καθώς το βούρλο, με ρούχα πέρθυμα να κάθεσαι στη στάχνη.
Νηστεία το λέτε εσείς αυτό? Μέρα αρεστή σε μένα τον Κύριο? Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη: να σπάτε τον αδικημένο τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, καταπιεσμένου να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε, τον άστεγο να φέρνετε στο σπίτι, αν κάποιο που βλέπετε γυμνό, με ρούχα να τον τίνετε, και τη βοήθεια στον συνάνθρωπό σας να μην την αρνιέστε. Αυτό ακριβώς το πνεύμα εκφράζουν και τα τροπάρια που ακούμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τι λένε? Νηστεύσομαι νηστείαν δεχτήν, ευάρεστον το Κυρίο. Αληθής νηστεία ή των κακών αλλοτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης, τιμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Ή τούτον ένδια νηστεία εστίν, αληθής και ευπρόσδεκτος. Και επειδή τα πνευματικά ωφέλη από την νηστεία είναι μεγάλα, επόμενο είναι ο διάβολος να φέρνει στον δρόμο μας εμπόδια και προφάσεις για να μας αποτρέψει. Και αν δεν τα καταφέρει, θα προσπαθήσει να καταστρέψει την προσπάθειά μας, είτε με την τυποποίηση της νηστείας, είτε με την υπερηφάνεια, κατά το παράδειγμα του Φαρισαίου. Αναφέρουμε μερικά εμπόδια και προφάσεις ή ενστάσεις και απορίες πάνω στο θέμα της νηστείας. Πρώτον, πολλοί επικαλούνται την ανθρώπινη αδυναμία. Η υγεία είναι δύσκολη, διατείνονται και παρετούνται από κάθε προσπάθεια. Λησμονούν όμως πως η χριστιανική ζωή είναι νησυναχής και αδιάκοβος αγώνας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός τονίζει πως για να μπει κανείς στη Βασιλεία του Θεού απαιτείται βία. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν στην αυτήν. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την νηστεία, αλλά και για όλες τις άλλες ανθρώπινες αδυναμίες. Όπως θέλουμε να αποκαλούμε τα πάθη και τις αμαρτίες μας, σαν μια προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα και να κατασυγάσουμε μάταια όμως τη συνείδησή μας. Η χριστιανική ζωή είναι κόπος, όπως λένε οι πατέρες. Αγώνας σκληρός, με βία, και όταν ακόμα δεν το θέλει η καρδιά. Γι' αυτό και όπως υπογραμμίζει ο Άγιος Σάκος Σύρος, ουδείς ανήλθεν εις των ουρανών με τα ανέσου. Κανείς δυνατή να ανέβει στον ουρανό με άνεση. Το πνεύμα της εποχής μας, με τις απίστευτες ανέσεις που μας προσφέρει, στέκεται στους αντίποδες της ασκητικής ζωής που προτείνει η Εκκλησία. Η νηστεία θεωρείται άχρηστη, ίσως και ανόητη. Γι' αυτό και απαιτείται από το σημερινό χριστιανό περισσότερη εγρήγορση και αγωνιστική διάθεση. Ένα δεύτερο. Λένε πολλοί, η νηστεία δεν είναι τίποτα. Άλλα ζητάει ο Θεός, καθαρή καρδιά. Είναι μια εύκολη και φτηνή δικαιολογία. Πρόκειται από ανθρώπους που βλέπουν την πίστη και τη χριστιανική ζωή εντελώς επιφανειακά και αποσπασματικά. Κόβουν το Ευαγγέλιο στα μέτρα τους και το προσαρμόζουν στις δικές τους αντιλήψεις. Αναρωτιέται όμως κανείς, αν οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν τόσο καλά το θέλημα του Θεού, περισσότερο και από τους Αγίους που μίλησαν για την νηστεία, ή αναρωτιέμαι, διαθέτουν τόσο καλή καρδιά, τόσο καθαρή καρδιά και δεν έχουν την ανάγκη της νηστείας? Τρίτον, έχω βαρύ επάγγελμα ή είμαι άρρωστος και δεν επιτρέπεται να νηστεύω. Ως ένα σημείο είναι εύλογες ενστάσεις, αλλά τις περισσότερες φορές είναι όμορφες δικαιολογίες. Πολλές φορές οι αρρώστιες είναι ψευτοαρρώστιες και μεγαλοποιούν. Η Εκκλησία αυτές τις περιπτώσεις, όταν δεν είναι προφάσεις αμαρτίες, τις βλέπει με συμπάθεια και οικονομία. Άλλωστε, όπως τονίσαμε, η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος, αλλά παθοκτόνος. Δεν θα ήταν λοιπόν καθόλου ανεπίκαιο να σημειώσουμε ότι η ιατρική επιστήμη σήμερα υπογραμμίζει την αξία της νηστείας στη διατήρηση της υγείας. Οι πιο βασικές αιτίες ορισμένων ασθενειών που οδηγούν στην αναπήρεια ή στο θάνατο, καρδιακές παθήσεις, καρκίνος κλπ., προέρχονται από το ότι οι πολιτισμένοι λαοί των πλούσιων χωρών δεν τρώνε για να συντηρηθούν, αλλά μέχρι πλήρους κορεσμού. Κινδυνεύουν από την υπερκατανάλωση ζωικών τροφών, δηλαδή από την απόρριψη της νηστείας. Δεν είναι τυχαίο που οι πλέον σοβαροί επιστήμονες στέκονται σήμερα με θαυμασμό στη σοφία των πατέρων, που μίλησαν για την νηστεία και θέσπισαν τις περιόδους νηστείας. Έλεγε ένας διάσημος Αμερικανός γιατρός,
Η καλύτερη αγωγή κατά της χοληστερίνης και τα συνέπεια των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι η ακριβής τήρηση της νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτά Αμερικανός επιστήμονας. Αλλά και πάλι οι άνθρωποι σήμερα δέχονται μεν τις σοβαρές αυτές διαπιστώσεις των επιστημόνων, απορρίπτουν όμως την νηστεία της Εκκλησίας για να μην χαρακτηριστούν οπισθοδρομικοί ή συντηρητικοί και την αντικαθιστούν με τη δίαιτα και τα κέντρα αδυνατίσματα. Παρ' όλα αυτά, και πάλι θα πρέπει να το ξανατονίσουμε ότι η νηστεία δεν μπορεί να ανταυτίζεται με την νεομοδίτικη δίαιτα που κάνει καλό στην υγεία, είναι κυρίω στάδιο πνευματικού αγώνα. Τέταρτον, ερώτημα: γιατί την εβδομάδα της Τυρινής επιτρέπονται τα γαλακτοκομικά και όχι το κρέας, επιτρέπονται τα αυγά και όχι τα κοτόπουλα, ή γιατί την μεγάλη Σαρακοστή δεν τρώμε ψάρια και τρώμε τα θαλασσινά και το χαβιάρι, ή στην ξηροφαγία τρώμε ελιές και όχι λάδι? Πολύ γνωστές ερωτήσεις. Είναι μια συνδυσμένη απορία και ένσταση. Όμως για την Εκκλησία υπάρχουν άλλα κριτήρια. Η θρεπτική αξία, η γευστική, η ποσότητα, η ποιότητα. Μου έλεγε μια ασθενής, λέει, μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να τρώω τυρί. Πήγαινε, της λέω, να τον ξαναρωτήσεις. Λέει, μπορώ να τρώω τυρί που μου είπατε τώρα που είναι Σαρακοστή? Έτσι είπε, πολύ σοφά ο γιατρός. Θα το τρως το τυρί, αλλά όχι με το ψωμί που σου αρέσει, το τρως αφάρμακο. Και αυτό είναι νηστεία. Όμως δεν της άρεσε της κυρίας αυτής. Ήθελε να το τρώει, να της αρέσει. Μα το τρως για φάρμακο. Όπως το τρως ένα φάρμακο, έτσι θα το φας και αυτό. Βέβαια, το να τρώμε νηστίσιμα, θαλασσινά, πανάκριβα και χαβιάρι, δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για νηστεία, αποτελούν παροδία νηστείας. Για τους περισσότερους χριστιανούς, η νηστεία συνδέεται άμεσα με τη Θεία Κοινωνία. Πιστεύουν λαθεμένα πως οι μεγάλες νηστείες έχουν θεσπιστεί για τη Θεία Κοινωνία. Λέμε τώρα, θα νηστεύω 40 μέρες να κοινωνήσω το Πάσχα. Άλλοι δεν λένε, εγώ δεν κοινωνώ αν δεν νηστέψω και 20 και 40 μέρες. Άλλοι αναρωτιούνται, δεν κράτησα όλη την νηστεία, άραγε επιτρέπεται να κοινωνήσω? Κάποιοι άλλοι έχουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, κρατούν μίση και κακίες, αλλά τηρούν όλες τις νηστείες και έχουν την απέτηση να κοινωνήσουν. Όταν ο πνευματικός τους παροτρύνει να συμφιλειωθούν πρώτα με τον συνάνθρωπό τους και μετά να κοινωνήσουν, τους φαίνεται παράξενο. Δεν το δέχονται. Μα γιατί αντιτείνουν, αφού νήστεψε. Μια άλλη ομάδα ανθρώπων κινούν παραδείγματος χάρη τη Μεγάλη Πέμπτη και έπειτα καταλύουν την νηστεία. Αν τους ρωτήσει κανείς, απαντούν: νήστεψα τρεις μέρες και κοινώνησα. Ποιος ο λόγος να συνεχίσω την νηστεία? Και χωρίς ενδιασμό καταλύουν κρέας ακόμα και τη Μεγάλη Παρασκευή. Τόση άγνοια έχουν. Όλα αυτά και άλλα πολλά δείχνουν σε πόση σύγχυση βρίσκονται οι χριστιανοί και πόση άγνοια έχουν. Η νηστεία, όπως είδαμε, έχει άλλο σκοπό. Δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε ως πρόφαση για τη συμμετοχή μας ή όχι στη Θεία Κοινωνία. Αν και δεν αναφέρεται πουθενά νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία, έχει επικρατήσει ως ευσεβή συνήθεια που βοηθάει στην προετοιμασία. Όμως, το στάδιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων στη Θεία Ευχαριστία, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα που πρέπει να κάνει κανείς. Όπως το τονίζω συνέχεια, η συμφιλίωση με τους άλλους, προσευχή, η μελέτη της Αγίας Γραφής και πνευματικών βιβλίων, η εντονότερη αγωνιστική προσπάθεια, η νηστεία της διασκέδασης, της τηλεόρασης, του θεάματος, της μουσικής, γενικά των οπτικοακουστικών μέσων και όλων εκείνων των κοσμικών πραγμάτων και ευκαιριών που μας προσφέρει αφιδώς η ληστική εποχή μας, προσπαθώντας να μας εκμεταβλήσει και να μας οδηγήσει μακριά από τον ζώντα Θεό. Χριστή αδελφοί μου, είναι να πούμε τη Σαρακοστή δεν θα πατήσω το κουμπί της τηλεόρασης. Όσο δύσκολο είναι. Βλέπουμε επομένως πως η νηστεία έχει μεγάλο πλάτος και βάθος και δεν περιορίζεται μονάχα στη χύτρα μας. Και η προετοιμασία της για τη Θεία Κοινωνία απαιτεί νηστεία σε πολύ περισσότερες τροφές ανθυγιεινές για την ψυχή μας, που αντί να την τρέφουν, την ατροφούν.
Κανείς δεν αφιβάλλει ότι στην εποχή της αυθονίας και της υπερκατανάλωσης η νηστεία φαίνεται ως κάτι απαρχαιωμένο και δυσκολοκατόρθωτο άθλημα. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αφιβάλλει για τη διαχρονική αξία της νηστείας. Είναι αξιοθαύμαστο ότι η καταξίωση της νηστείας ήλθε στις μέρες μας από την επιστήμη, όπως σας είπα. Σίγουρα, οι προκλήσεις αυξήθηκαν και συνεχώς θα αυξάνονται. Αυτό, για έναν αγωνιστή χριστιανό, σημαίνει πως αυξήθηκαν και οι ευκαιρίες πνευματικού αγώνα άθλησης και άσκησης. Σε πολλά επίπεδα, ο σημερινός κόσμος προσπαθεί να υποδουλώσει τον άνθρωπο. Με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το μάρκετινγκ της διαφήμισης, η πλήση εγκεφάλου έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ο άνθρωπος βομβαρδίζεται ασταμάτητα και φαίνεται να μην έχει τη δύναμη ή τη διάθεση να αντισταθεί. Πιστεύει πως ό,τι του σερβίρουν το έχει οπωσδήποτε ανάγκη. Θεωρεί δευτερεύοντα και ανούσια πράγματα, βασικά και αναγκαία, ενώ δεν είναι. Η νηστεία και γενικά η άσκηση που προτείνει η Εκκλησία μας είναι ο δρόμος προς την ελευθερία. Ένας σίγουρος και δοκιμασμένος τρόπος για να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από όλα τα δεσμά και τις εξαρτήσεις του κόσμου, από τις παράλογες απαιτήσεις της καταναλωτικής κοινωνίας, από τη δουλεία των παθών και της ποικιλόμορφης αμαρτίας και σε τελευταία ανάλυση από την υπερτροφική ανάπτυξη του εγωισμού. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο και το συστήνω στις κυρίες που είναι εδώ απέναντί μας, που ασχολούνται με την κουζίνα. Λέγεται Σαρακοστιανά. Μπορείτε να το κάνετε δώρο στον εαυτό σας. Θα μου πείτε, δεν καταργείτε το νόημα της νηστείας όταν έχει τόσες συνταγές? Ξέρετε, σήμερα έχουμε χάσει ακόμα και τη μυρουδιά της νηστείας. Παλιότερα έμπαινε σε ένα σπίτι ή κυκλοφορούσε από μια γειτονιά ή καταστήματα και μύριζες ή έβλεπες νηστίσιμα φαγητά. Ένιωσες ότι είναι Σαρακοστή, ότι είναι Τετάρτη, ότι είναι Παρασκευή. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο και με τη μυρωδιά ακόμα που τη χάσαμε, τότε έμπαινες στο νόημα, στο πνεύμα της νηστείας και ένιωσες ότι είναι νηστεία, ότι είναι Σαρακοστή. Σήμερα αυτό το χάσαμε. Λοιπόν, ας δούμε κάποιους τρόπους τουλάχιστον να το ξαναβρούμε. Και το να βγαίνει από το παράθυρό μας μια μυρωδιά νηστίσιμου φαγητού είναι κάτι για τον σημερινό άνθρωπο. Τέλος, με την νηστεία βιώνουμε μερικές καταστάσεις από την εσχατολογική κατάσταση των δικαίων. Προγευόμαστε δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού, γιατί γνωρίζουμε ότι στη ζωή που θα ακολουθήσει μετά τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα υπάρχουν υλικές ανάγκες και ο χαριτωμένος άνθρωπος θα εφραίνεται από την κοινωνία του με τον Χριστό. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαρακοστής, με απόφαση για περισσότερη και ουσιαστικότερη νηστεία. Ευχαριστώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.